Προφυλακίστηκαν οι τρει από του 12 συνολικά κατηγορούμενου για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στην υπόθεση που εξηχνίασε προημερών η υποδιεύθυνση ασφάλεια Ιωαννίνων. Οι 12 κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Τρίτη στον ανακριτή με την ογκοδέστατη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρο του, προκειμένου να απολογηθούν. Μετά την ολοκλήρωση τη διαδικασία, αργά το απόγευμα, οι τρει εξ αυτών, μεταξύ του και ο 36χρονο, που φέρεται ω ο αρχηγό τη εγκληματική οργάνωση που είχε ρημάξει δεκάδε σπίτια στην Ήπειρο και την Ετολοακαρνανία, Οδηγήθηκαν στη φυλακή. Συνολικά, η δικογραφία περιλαμβάνει 132 κλοπέ σε σπίτια μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με τα μέλη τη ομάδα να δρούν σε συνεργασία, με συγκεκριμένη δομή και οργάνωση και φυσικά ιεραρχία. Στο δικαστικό μέγαρο τη πόλη, από νωρί το μεσημέρι τη Τρίτη, συγκεντρώθηκαν δεκάδε συγγενικά πρόσωπα των κατηγορουμένων, Ρωμά στην πλειοψηφία του για να του συμπαρασταθούν, χωρί να δημιουργηθεί κάποιο επεισόδιο, ούτε όταν ανακοινώθηκε η προφυλάκηση των τριών ατόμων. Οι άλλοι εννέα κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.